Υιού. Καλημέρα σας. Λοιπόν, βρεθήκατε χθες από την πρώτη στιγμή ίσως εκεί στο σημείο αυτής της ανίποτης τραγωδίας. Τι είναι αυτό που αντικρίσατε, εκτός από τα κλασικά, την αγωνία των ανθρώπων που έψαχναν ίσως τους δικούς τους ανθρώπους ή το χάος που επικράτουσε. Τι είναι αυτό που σας μένει, τι είναι αυτό που είδατε. Κοιτάξτε, εμείς φτάσαμε χθες τα ξημερώματα να αντικαταστήσουμε την ομάδα η οποία επιχείρησε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Εμάς αυτό που μας έμεινε ήταν οι άνθρωποι, πέρα, η βασική μας ομαδότητα ήταν οι πρώτες βοήθειες και η ιατρική φροντίδα. Οι άνθρωποι παρόλα αυτά είχαν και στο μυαλό τους, άρχισαν να αναρωτιούνται τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και το τι συνέβη με τους ανθρώπους τους οποίους ήταν πάνω στο πλοίο, συγγενείς τους, φίλους τους. Ναι. Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα που πλανάτε σε σχέση με τις συνθήκες πάνω σε αυτό το σκάφος και το γεγονός ότι γυναικόπαιδα βρίσκονταν κάτω, δεν ξέρω, κλεισμένα τελικά, κλειδωμένα στα μπάρι. Έχει αναφερθεί οποιοδήποτε από τους διασωθέντες τις συνθήκες που επικράτησαν πάνω στο σκάφος? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το πω, γιατί με εμάς συγκεκριμένα για αυτά τα πράγματα δεν μιλήσαν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι έχουν προκύψει από τις συνομιλίες με τις αρχές. Ναι. Οπότε με εμάς για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα δεν συνομίλησαν. Τι σας έλεγαν εσάς οι διασωθέντες όταν σπεύσατε για να τους βοηθήσετε? Κυρίως μας απευθύνθηκαν για τα προβλήματα ιατρικής φύσης που αντιμετώπιζαν. Τους ελέγξαμε αρκετούς από αυτούς. Στους συναδέλφους που ασχολούνταν με τα υπόλοιπα αναφέρθηκαν και για σε ανθρώπους τους οποίους αναζητούν και ψάχνουν. Και προφανώς και για τα βασικά είδη επιβίωσης τα οποία χρειάζονταν και προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν, καθότι δεν ξέραν που θα βρεθούν την επόμενη μέρα. Ναι. Όπως φαγητό, ρούχα κτλ. Το πιο συγκλονιστικό από όλα, φανταζόμαστε, κύριε Χατζηγεωργίου, είναι η αντιμετώπιση που είχατε με τα παιδιά, έτσι, γιατί έζησαν και τα παιδιά αυτή την τραγωδία και αυτές τις άθλιες συνθήκες και όλα αυτά. Και εκείνες τις στιγμές, το μόνο που έχεις στο μυαλό σου είναι πώς να βοηθήσεις, αλλά οι εικόνες σου μένουν. Και τα κλάματα και η τραγωδία και ο θάνατος και ο πόνος. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε καταστάσεις παρόμοιες. Μην ξεχνάτε ότι το 2015 και το 2016 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν και στα νησιά του Αιγαίου, ναι, όπου έρχονταν κατά εκατοντάδες οι πρόσφυγες. Ωστόσο, και από όλες τις άλλες επιχειρήσεις που έχουμε κατά καιρού συμμετάσχει, πάντα υπάρχουν δύσκολα πράγματα τα οποία φροντίζουμε να τα διαχειριζόμαστε μεταξύ μας, ο καθένας ατομικά αλλά και ομαδικά, στα πλαίσια της ομαδικής μας δουλειάς. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη φύση της δουλειάς της. Κύριε Χατζηγεωργίου, επειδή έχουμε δει όλοι και έχει ταξιδέψει σε όλα τα μέσα αυτή η φωτογραφία από ψηλά του συγκεκριμένου σκάφους με τον κόσμο που είναι πραγματικά στιβαγμένη, δηλαδή δεν χωράει να πέσει καρφίτσα κάτω, σε αυτό το σκάφος, όπως το βλέπουμε και τώρα στην εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε αντιμετωπίσει ή παρακολουθήσει κάτι παρόμοιο από την εμπειρία σας ως εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό σε άλλες επιχειρήσεις διάσωσης. Η εικόνα με σκάφη γεμάτα από ανθρώπους στιβαγμένους με τον τρόπο αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, αλλά το μέγεθος της συγκεκριμένης τραγωδίας είναι το πρωτόγνωρο. Δηλαδή, όλα τα σκάφη αναδιαστήματα που φτάνανε στην Ελλάδα είχαν ανθρώπους στιβαγμένους τον ένα πάνω στον άλλον, αλλά ήταν μικρότερα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν τόσο μεγάλα και δεν ήταν και τόσο πολύ στιβαγμένοι άνθρωποι πάνω σε αυτά. Ναι. Αλλά το μέγεθος είναι και για εμάς κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Ναι. Και τώρα, λόγω του βάρους, φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν υπήρξε και πρόβλημα στη μηχανή. Δηλαδή, δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος ένα σκάφος τέτοιου μεγέθους. Είναι δυσανάλογο. Και είναι και αυτή η προσπάθεια που έγινε και το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπήρξαν αυτοί οι 9 διακινητές από την Αίγυπτο, ανάμεσα στους επιβαίνοντες του συγκεκριμένου σκάφους, οι οποίοι αρνήθηκαν βοήθεια όταν τους προσφέρθηκε και βρίσκονταν εν πλώ. Κύριε Χατζηγεωργίου. Η αλήθεια είναι ότι
Για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του λιμενικού σώματος, όπως ξέρετε. Δηλαδή, εμείς δεν εμπλεκόμαστε στην επιχείρηση αυτή και η εικόνα μας είναι πραγματικά ό,τι μαθαίνουμε από συνομιλίες με τους λιμενικούς της αυτοφυλακής. Μάλιστα. Κύριε Χατζηγεωργίου, τώρα ως προς το τι αντικρίσατε εσείς, αυτό είναι αυτό που γι' αυτό και σας καλέσαμε. Τι είδατε, τι αντικρίσατε, δίνατε μάχη με τον χρόνο για να διασώσετε ανθρώπους και εκεί στα ιατρία και εκεί κοντά στην θάλασσα που ήταν το σημείο που ναυάγησε αυτό το καράβι. Και ακόμη δίνεται μάχη με τον χρόνο για να εντοπιστούν έστω κάποιοι, αν και οι ελπίδες για ζωή εξανεμίζονται. Σωστά. Όσο περνάει ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, οι ελπίδες στο να δεχθούν επιζώντες είναι λίγο μικρές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη με το έργο που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε αμέσως και να δούμε.